ευλογημένες χώρες οι κοινωνίες που έχουν πολύ υψηλό ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι. Και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να ασχολούμαστε, κύριε Πρόεδρε, με αυτό το αγώνισμα, με αυτό το άθλημα. Αξίζει τον κόπο, κύριε Τσόνη. Αξίζει για όλους. Τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια. Από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς, εσείς από τη δική σας σκοπιά είστε το παράθυρό μας στην ελληνική και στην παγκόσμια κοινότητα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η δημόσια τηλεόραση είναι πάντα κοντά στον αθλητισμό και πάντα κοντά στο στίβο. Η ΕΡΤ προσπαθεί να κάνει πάντα το καθήκον της. Τα πράγματα είναι ακριβά. Για να δούμε. Κώστας Φιλιππίδης, τρίτη προσπάθεια στα 5,70. Ύψος που μπορεί. Ναι. Και το περνάει. Το περνάει ο Κώστας Φιλιππίδης. 5,70 στην πλατεία Συντάγματος. Η επίδοση που του δίνει την τρίτη θέση στον κόσμο. Μπράβο Κώστα Φιλιππίδη, παγκόσμιος πρωταθλητής στο Σόπο της Πολωνίας. Εδώ νικητής σε φέτος στο Paul Volt Street στην πλατεία Συντάγματος. Μεγάλες στιγμές από τον Κώστα τον Φιλιππίδη. Κύριε Πρόεδρε, μας φέρατε γούρι θα έλεγα. Ή μας φέρατε γούρι. Η ΕΡΤ... Νομίζω στην περίπτωση του Κώστα, κύριε Τσόνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ο πιο τριγής είχε ένα καλό άλμα. Θα μπορούσε να το περάσει, όπως είπα, την αρχή σεζόν. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε και σήμερα μια όμορφη γιορτή. Ζούμε όμορφες στιγμές, ωραίο θέαμα και υψηλές επιδόσεις. Και μακάρι να συνεχίσουμε. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ σας ευχαριστώ. Για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσε, για τη συνέντευξη.